Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Πάνθεων στην Οικουμενίτσα πραγματοποιήθηκε η μερίδα που είχε ως θέμα «Η άνοια στην τρίτη ηλικία επιπτώσεις, αντιμετώπιση, επιστήμη και πραγματικότητα». Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων ομού Θεσπρωτείας σε συνεργασία με τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Οικουμενίτσας. Χαιρετισμό απίφθηναν ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης, ο Ιερέας Ελευθέριος Κωνσταντίσος, εκπρόσωπος Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθιάς και η Αντιδήμαρχος για δράσεις πρόληψης και δημόσιας υγείας, υποστήριξης οικογένειας, γυναίκας και παιδιού του Δήμου Οικουμενίτσας, Σοφία Κατσάρη. Πρέπει να γίνονται συχνά τέτοιες ημερίδες, να επιστοποιείται ο κόσμος. Η άνοια είναι κάτι που, όπως είπε και η πρόεδρος, είναι ένα λαχείο. Σε ποιον θα τύχει, σε ποια οικογένεια θα τύχει. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε, να μάθουν και τα παιδιά, να μάθουν και οι νεότεροι πώς θα διαχειριστούν τους μεγαλύτερους. Η διάγνωση και η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πια υπάρχει διάγνωση, πρέπει να πηγαίνουμε στους γιατρούς, τους γονείς μας από μια ηλικία και μετά. Τα ποσοστά 65 χρόνων με 75 είναι περίπου 2%. 75 με 85 όμως πηγαίνει στο 20% περίπου. Πρέπει να είμαστε κοντά στους γιατρούς, είμαι και εγώ γιατρός, και να κάνουμε εξετάσεις. Μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά ένα μέρος, αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσέχουμε την τρίτη ηλικία. Να είμαστε δίπλα της, γιατί αυτή μας μεγάλωσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να δώσω συγχαρητήρια στον Σύλλογο Συνταξιούχων, γιατί από ό,τι τουλάχιστον εγώ έχω αντιληφθεί είναι ο Σύλλογος με τις περισσότερες δράσεις και αυτό ίσως είναι απόρρια του γεγονότος ότι οι άνθρωποι αυτοί όντως έχουν την εμπειρία, όντως έχουν τη σοφία της ζωής. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο ΚΕΠ Υγείας, το οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλή διάθεση, με ειλικρινή διάθεση είναι δίπλα στην κοινωνία και να πούμε ότι τα γυρατιά δεν είναι τίποτα άλλο από μια εξέλιξη της ζωής. Η άνοια όμως είναι. Η άνοια, όποιος άνθρωπος το έχει στην οικογένειά του, είναι ένα σβήσιμο. Η άνοια είναι δύσκολο πράγμα. Η άνοια χαρακτηρίζεται, δεν ξέρω δικαίως ή αδίκως, ως πρόωρος θάνατος. Ένας άνθρωπος ξαφνικά χάνει τα πάντα. Τις διαταραχές μνήμης στην τρίτη ηλικία ανέλησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η κυρία Θεοδώρα Τσέλιου, νευρολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Είναι ένα ευρύ θέμα, έχει πολλές φάσεις. Θεωρώ ότι ο χρόνος είναι λίγος αν θέλω να το αναλύσουμε εις βάθος, παρά να θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο κατανοητό γίνεται. Πριν μιλήσουμε την άλλη, θα πρέπει να πούμε για κάποιους σημαντικούς συναρτητικούς όρους. Τι είναι αυτοί, τι είναι αυτές οι γνωστικές λειτουργίες εκπίπτουν στην άνοια, τι είναι η νοητική γύρανση και τι είναι η διανοητική διαταραχή. Οι γνωστικές λειτουργίες, στις οποίες αναφερθούμε και είναι αυτές οι οποίες εκπίπτουν στην άνοια, είναι η μνήμη. Η μνήμη αφορά την καταγραφή της πληροφορίας, τη σταθεροποίησή της, την εναμοθήκευσή της και σε κάποια στιγμή την ανάκλησή της. Στην άνοια θα χαθεί αρχικά η διαπρόσωπη μνήμη, δηλαδή η οποία είναι η πιο άμεση, αυτή που πρέπει να θυμηθούμε μια πληροφορία, και αργότερα κατά την πρόοδο της νόσου χάνεται και η μακροπρόθεσμη μνήμη. Αυτά τα παλαιά, τα βιώματά μας και η αυτοβιογραφία μας. Έχουμε διαταραχές από τη γλώσσα, από το λόγο. Όταν λέμε γλώσσα δεν εννοούμε μόνο το να μιλάμε, εννοούμε και να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε τι μας ρωτάνε, να κατανοούμε τι μας ζητάνε να κάνουμε και να μπορούμε να εκφέρουμε τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας. Οι διαταραχές της γλώσσας και του λόγου λέγονται αφασία, αφασικές διαταραχές. Συνήθως για αυτές μιλούν οι νευρολόγοι. Απ' την άλλη έχουμε τη σκέψη. Η σκέψη σαν οργάνωση, το πώς πολλές πληροφορίες θα καταστώσουμε να τις βάλουμε σε μία τάξη για να μπορέσουμε να εξάγουμε ένα αποτέλεσμα. Στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια και στις πρακτικές συμβουλές νοητικής εγρήγορσης αναφέρθηκε η νοσηλεύτρια από το ΚΕΠ Υγείας Οικουμενίτσας Νικολέτα Λάμπρου.
Είναι λοιπόν η Άνια, να κάνουμε μια ιδιαίτερη κεφαλαίωση. Είναι μια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες, τη συμπεριφορά, την καθημερινή λειτουργικότητα και την αυτονομία. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί προτεραιότητα εξαιτίας του υψηλού επιπολασμού της νόσου, της συχνότητας εμφάνισης της νόσου λόγω και της αύξησης του προστόκιμου ζωής του πληθυσμού και του κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου που έχει η νόσος λόγω της χρόνης και προοδευτικής φύσης της ασθένειας. Ας δούμε όμως τι είδαμε μέχρι τώρα από την νευρολόγο μας, την κυρία Τσέλιου. Είδαμε τα συμπτώματα της νόσου, τα στάδια, τις μορφές, τους παράγοντες κινδύνου και τις διαθέσιμες θεραπείες. Στη συνέχεια θα δούμε τους μη φαρμακευτικούς τρόπους αντιμετώπισης της άνοιας. Γιατί μπορεί μεν οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να είναι απαραίτητες και χρήσιμες για την αντιμετώπιση κάποιων συμπτωμάτων της άνοιας, οι μη φαρμακευτικές όμως έρχονται να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των διαθέσιμων φαρμάκων. Οι μη φαρμακευτικές λοιπόν παρεμβάσεις είναι οι σωματικές, οι νοητικές και οι κοινωνικές δραστηριότητες που μπορούν να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την νοητική κατάσταση, τη λειτουργικότητα και τη ποιότητα της ζωής των ατόμων με άνοια. Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι είναι ευέλικτα. Προσαρμόζονται δηλαδή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Έχουν χαμηλό κόστος, δεν έχουν παρενέργειες. Εφαρμόζονται σε άτομα με διαφορετικά είδη άνοιας και ανάλογα με το στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται το άτομο, μπορούν να συνδυαστούν με πολλές παρεμβάσεις μαζί και επιπλέον λειτουργούν και ως μέτρο πρόληψης σε νοητικά ακόμα υγιείς ηλικιωμένους με στόχο την επιβράδυνση της γύρανσης του κεφάλου. Στόχος των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων είναι ο εντοπισμός των γνωστικών δυνατοτήτων και περιορισμών του ατόμου και η αξιοποίησή τους, η διατήρηση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας του ατόμου, η κινητοποίηση και η αύξηση του προσωπικού κινήτρου για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τέλος η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ατόμου με άνοια όσο και της οικογένειάς του. Οι ψυχολόγοι του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Οικουμενίτσας, κυρίες Σπυριδούλα Πέτσιου και Λεάν Αθανασίου, ανέλησαν το ψυχολογικό φορτίο των φροντιστών ατόμων με άνοια. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και εμείς με τη σειρά μας. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, είμαστε ψυχολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Οικουμενίτσας του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών και θα σας μιλήσουμε για την ψυχολογική επιβάρυνση των φροντιστών ατόμων με άνοια. Το φορτίο δηλαδή που επομίζονται οι φροντιστές σε όλα τα στάδια της νόσου. Ένας δρόμος δύσκολα, με πολλά συναισθήματα και μετεώσεις. Αναλυτικότερα όλα αυτά και όχι μόνο θα σας τα παρουσιάσει η κυρία Πέτσου. Ποιοι φροντίζουν λοιπόν? Στην Ελλάδα το 70% φροντιστές είναι μέλη της οικογένειας. Είναι γυναίκες, συνήθως άνω των 65 ετών και το 89% φροντίζονται στο σπίτι. Πάσχουν 200.000 άτομα. Τι εννοούμε όμως? 200.000 άτομα είναι τα διαρθρωσμένα. Είναι άλλοι 450.000 άτομα τα οποία έχουν ήπια νοητική έκπτωση και επίσης και άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν διαγνωστεί ακόμη ή δεν έχουν ζητήσει βοήθεια. Και τι βλέπουμε λοιπόν, για κάθε ένα άτομο με αναπηρία φροντίζουν 2 με 3 άτομα. Άρα στους 200.000 άτομα ανάμεια δυστυχούν 400.000 άτομα τα οποία φροντίζουν, οι οποίοι φροντίζουν τα άτομα αυτά. Άρα 1,5 εκατομμύριο μας αφορά ή όχι? Τι λέτε κύριε Τσέλη? Μας αφορά όλους. Ποιο είναι όμως το σημαντικό? Το σημαντικό δεν είναι τόσο το φροντίο των φροντιστών που αρχικά προσπαθούν να διατηρήσουν το άτομο τους ενεργό, δραστήριο, ανεξάρτητο. Η βοήθειά τους είναι στα πρακτικά, στη συνοδεία στους γιατρούς, στο να διευθετήσουν το χώρο τους. Ναι, είναι το ύψος μου, δεν βοηθάει. Έβαλε και στα κούνη, κύριε Καλωσία, εδώ πάλι. Λοιπόν, όμως δεν είναι τόσο το φορτίο, όσο το τι να προετοίμαστε. Μπαίνουμε σε μία διαδικασία να αναλάβουμε μία φροντίδα που στο άκουσμα και μόνο της διάγνωσης μας προκαλεί σοκ, φόβο και πενθούμε. Θα δούμε γιατί. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσική και απαγγελία ποιημάτων. Όπως ακούσαμε, το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο.
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η κοινωνία και η πολιτεία, ειδικότερα η πολιτεία, οφείλει να προστατεύει τα άτομα που νοσούν και τις οικογένειές τους, καθώς και τους εξωτερικούς φροντιστές αυτών, ώστε να δημιουργηθεί ένα τριλήμμα προς το ιό. Θα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε για την άμεση προσπάθεια που σταδιακά θα έχει αποτελέσματα ευεργετικά προς την κατεύθυνση κάποιας ανάκαμψης στην ποιότητα της ζωής όλων, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα και χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις δυσβάστατες, με υποστήριξη και σεμινάρια. Ας το ευχηθούμε. Εμείς όμως, οι μεγάλοι, θα κάνουμε πιστεύω μας, ανεξάρτητα από το σώμα μας που περνάει σε θηροπολινή εποχή η ηλικία, θα μπορούμε με τη βοήθεια και την κοινωνία του Θεού να ανθίζουμε και να ανακαλύπτουμε καινούργια ύψη και βάθη εμπειρίας. Μεγάλες κουβέντες, βέβαια. Ευχαριστούμε θερμά τις αξιόλογες ομιλίες. Ήταν όλες εξαιρετικές. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ομολογούμε ότι φαίνεται μας οπότε. Καλό, στο χαλάμι.